Γεια σας. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση για την παρουσίαση του συνδυασμού, του λογοτύπου και του ψηφοδελτίου μου. Χαίρομαι πολύ γιατί μετά από 5 χρόνια σχεδόν απουσίας μου από τα πολιτικά πράγματα του νομού Καστοριάς, επανέρχομαι πάλι στην ενεργό πολιτική δράση και έχω τη δυνατότητα να βρεθώ ενώπιον σας, ενώπιον δηλαδή των εκπροσώπων των τοπικών μέσων ενημέρωσης και να συζητήσουμε τόσο την κάθοδό μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όσο και γενικότερα τα αυτοδιοικητικά πράγματα της περιοχής μας για τις επόμενες εκλογές του Μαΐου του 2019. Ξέρετε όλοι σας ότι το 2014 διέκοψα την αυτοδιοικητική μου πορεία, παρόλο που τότε υπήρχαν πολλές εκκρεμότητες στον Δήμο μου, παρόλο που τότε υπήρχαν πολλά θέματα ανοιχτά. Θυμίζω ότι το φράγμα του Νεστορίου μόλις είχε ξεκινήσει, ότι τα έργα των αναπλάσεων άλλα είχαν ξεκινήσει, άλλα βρισκόντουσαν στην φάση της ένταξης ή της δημοπράτησης, το ενεργειακό της Διποταμίας, το αρδευτικό της Διποταμίας, της Πελαίας και του Κρανοχωρίου και ούτω καθεξής. Και παρόλη την πίεση των συνεργατών μου και πολλών δημοτών μου, αποφάσισα να σταματήσω για καθαρά προσωπικούς λόγους, οι οποίοι, αν θέλουμε μια περισσότερη διευκρίνηση, σχετιζόντουσαν με τα θέματα της υγείας μου. Και σήμερα, μετά από 5 χρόνια απουσίας, θέλω να πιστεύω ότι πολλοί από τους λόγους αυτούς που με οδήγησαν τότε στη διακοπή έχουν αναιρεθεί, άλλοι ελέγχονται και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση για μένα να μπορώ να επανέλθω στα αυτοδιοικητικά πράγματα, να ασχοληθώ πάλι με την περιοχή μου και με τον Δήμο μου και να προσφέρω με την εμπειρία, τις γνώσεις, τις δυνατότητες που έχω στον τομέα αυτόν, στον χώρο αυτόν. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι η παύση μου από την αυτοδιοίκηση το 2014 έδωσε και την δυνατότητα, είναι μια παράμετρος που δεν την συζητάμε, έδωσε την δυνατότητα σε αρκετούς νέους και καινούριους ανθρώπους να δοκιμάσουν την τύχη τους στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2014, να καταθέσουν την δική τους αυτοδιοικητική πρόταση και επίσης έδωσε την δυνατότητα στους δημότες μου, να γνωρίσουν μια καινούργια, μια διαφορετική διοίκηση από ό,τι είχαν γνωρίσει τα 12 προηγούμενα χρόνια. Σήμερα, όπως είπα, πιστεύω ότι με την ωριμότητα που έχω, με την φάση της ζωής που διανύω, με τις εμπειρίες που διαθέτω, με τις γνώσεις που έχω, αλλά και με την διάθεσή μου για ανιδιοτελή προσφορά στην περιοχή μου και στον τόπο μου, νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω κάτι παραπάνω, επανέρχομαι στην αυτοδιοίκηση και με μια πλειάδα καλών συνεργατών καταθέτουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση διοίκησης και ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία νομίζω ότι έχει να προσφέρει αρκετά περισσότερα την τετραετία που ακολουθεί. Υπάρχει και ένας λόγος ακόμη που θέλω να τον καταθέσω και να τον αναφέρω. Εδώ και 9 χρόνια βιώνουμε μία σημαντική κρίση που μας έχει πλήξει όλους. Την χώρα, την περιφέρεια, τον τόπο μας, τον καθένα μας προσωπικά. 5 χρόνια μετά, και το 2014 φυσικά υπήρχε αυτή η κρίση, 5 χρόνια μετά εκτιμώ ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Δηλαδή η κρίση είναι παρούσα, η ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται στα ύψη, οι νέοι άνθρωποι της περιοχής μας και της Καστοριάς μεταναστεύουν και ο τόπος μας ερημώνει. Αυτό είναι ένα καμπανάκι, θα έλεγα μία καμπάνα, η οποία χτυπά και πρέπει να μας αφυπνίσει όλους. Δεν ξέρω αν την προεκλογική περίοδο μπορεί να γίνει κάποια ουσιαστική συζήτηση, γιατί γίνονται παράλληλοι μονόλογοι, αλλά τουλάχιστον μετά τις εκλογές οφείλουν όλοι οι πολιτικοί παράγοντες αυτού του τόπου, τα κόμματα, οι βουλευτές, οι νέοι αυτοδιοικητικοί που θα προκύψουν, να καθίσουν σε ένα τραπέζι,
να κουβεντιάσουν σοβαρά τα θέματα της κρίσης που απασχολούν την περιοχή μας, να κινηθούν ενωτικά και συλλογικά για να προσπαθήσουμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα καταφέρουμε και εφόσον το επιτρέψει ο λαός, να αναστρέψουμε αυτή την πορεία που ακολουθείται στην περιοχή μας τα τελευταία 9 χρόνια. Γι' αυτόν λοιπόν το λόγο δηλώνω σε αυτή τη μάχη πάλι παρόν. Θεωρώ, όπως είπα προηγουμένως, ότι η ωριμότητά μου, οι γνώσεις και η εμπειρία μου μπορούν να συνεισφέρουν έστω και στο ελάχιστο, έτσι ώστε σε συνεργασία με τους υπολείπους να κάνουμε κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την μοίρα αυτού του τόπου. Θέλω επίσης να βάλω και μία ακόμη παράμετρο για να δώσω όλη την διάσταση του θέματος. Αυτή τη φορά η απόφασή μου να ασχοληθώ πάλι με την πολιτική, πάλι με τα κοινά, πάλι με την αυτοδιοίκηση, δεν σχετίζεται με άλλου είδους πολιτικές φιλοδοξίες ή ιδιοτέλειες κάθε μορφής. Και αυτό θέλω να το κάνω καθαρό, προς όλη την κοινωνία, προς όλο τον κόσμο που με ακούει. Παλαιότερα, η ενασχόλησή μου με τον Δήμο Νεστορίου είχε στο πίσω μέρος του μυαλού μου και μία προσωπική ιδιοτέλεια. Ποια ήταν αυτή? Η φιλοδοξία μου για την πολιτική. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σήμερα οι προσωπικές πολιτικές μου φιλοδοξίες έχουν σταματήσει τον Σεπτέμβριο του 2014. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω πολιτική καριέρα πλέον με κανένα κόμμα, σε κανέναν άλλο χώρο. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η αυτοδιοικητική καριέρα. Με ενδιαφέρει μόνο ο τόπος μου και οι άνθρωποι του. Με ενδιαφέρει και εγώ με τους συνεργάτες μου σε μια συλλογική προσπάθεια να κάνουμε κάτι για αυτή την περιοχή που ερημώνει. Να κάνουμε κάτι για τους νέους ανθρώπους που φεύγουν. Εάν θα το καταφέρουμε, θα το δείξει πορεία. Εκείνο το οποίο μπορώ να εγγυηθώ εγώ προσωπικά και για τον εαυτό μου, αλλά και για τους ανθρώπους που με περιβάλλουν, είναι ότι θα κάνουμε μια πολύ συστηματική προσπάθεια με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα, προκειμένου να βοηθήσουμε την περιοχή μας. Πώς προέκυψε αυτός ο συνδυασμός και αυτή η απόφαση της καθόδου και πώς προέκυψε και το λογότυπο το οποίο βλέπετε δίπλα μου. Πριν από αρκετό χρονικό διάστημα, πριν από αρκετούς μήνες, μία ομάδα συνδημοτών, μία ομάδα παλαιών φίλων και συνεργατών, ξεκινήσαμε μία συζήτηση, έναν προβληματισμό και μετά από όριμη σκέψη, από πολύμηνο θα έλεγα προβληματισμό και μετά από συζήτηση με πολλούς συνδημότες, μετά από συζήτηση με πολλούς νέους ανθρώπους, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μία καινούρια πορεία στην αυτοδιοίκηση, να επανέλθουμε στα αυτοδιοικητικά πράγματα με επικεφαλή σε μένα. Πήραμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία να καταθέσουμε μία ολοκληρωμένη αυτοδιοικητική πρόταση, να συνενώσουμε δημιουργικές δυνάμεις της περιοχής μας, να συντεριάξουμε την εμπειρία των παλαιών με την διάθεση για προσφορά των νέων ανθρώπων και έτσι να προχωρήσουμε στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και εξαιτίας αυτής της διαδικασίας ονομάσαμε τον συνδυασμό μας Πρωτοβουλία για τον Δήμο Νεστορίου. Ο συνδυασμός αυτός πρεσβεύει κάποια πράγματα. Βασίζεται σε κάποιες αρχές και αξίες, οι οποίες μπορεί να είναι κοινότυπες για όλους όσους ασχολούνται με την πολιτική, οφείλω όμως εντάχει να τις αναφέρω και να επισημάνω 2-3 από αυτές. Οι αρχές αυτές είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, η υπηρέτηση του Δημότη με κάθε τρόπο, η δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου, η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια σε κάθε απόφαση που αφορά τις προμήθειες, τα έργα, τις κατανομές των πόρων κτλ. Η κατανομή των πόρων με βάση τις ανάγκες των δημοτών και την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των οικισμών χωρίς διακρίσεις, η διαρκής ενημέρωση των δημοτών, των πολιτών, με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα
αλλά και επιπλέον με μία συγκέντρωση ανοιχτή που θα γίνεται και μία συζήτηση απευθείας του Δημάρχου με τους Δημότες σε κάθε οικισμό μία φορά το χρόνο. Οι αρχές της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς και πολύ περισσότερο η αρχή του σεβασμού του δημοσίου χρήματος. Αυτό θέλω να το επισημάνω, γιατί το δημόσιο χρήμα αυτή την περίοδο είναι λιγοστό, οι χρηματοδοτήσεις που δίνονται στους Δήμους και στην αυτοδιοίκηση είναι μικρές και πρέπει επομένως η διαχείρισή του να γίνεται με ορθολογικό, παραγωγικό και αποδοτικό τρόπο και ταυτόχρονα η προσπάθειά μας πρέπει να έγκυται στο να μην δημιουργούνται καινούργια ελλείμματα, στο να μην δημιουργούνται καινούργια χρέη, γιατί όπως γνωρίζετε και όπως σας είχα ενημερώσει όταν έφευγα, αλλά όπως ενημερώνεστε και τώρα από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Θεστορείου έχει ξεχρεώσει τις οφειλές του από το 2014, δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα, είναι ένας καθαρός Δήμος, είναι μεταξύ των 5 καλύτερων από οικονομικής απόψεως Δήμων της χώρας μας και με πολύ μεγάλη προετοιμασία σε πολλά άλλα επίπεδα. Τέλος, θα πρέπει να σας αναφέρω μερικούς από τους προγραμματικούς στόχους που έχει θέσει ο συνδυασμός μας, προγραμματικοί στόχοι που μπορεί να έχουν ξανακουβεντιαστεί, αλλά που κωδικοποιούνται σε 10 επιμέρους ενότητες, βάσει των οποίων θα επιχειρήσουμε να δουλέψουμε τα χρόνια που έρχονται. Ο πρώτος στόχος σχετίζεται με την αντιμετώπιση της καθημερινότητας των δημοτών και αυτό μπορεί να ακούγεται κοινότυπο και αυτό μπορεί να θεωρείται δεδομένο, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο μεγαλύτερος αγώνας όλων των δημοτικών αρχών σε όλη τη χώρα είναι στην κατεύθυνση του να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, τα καθημερινά προβλήματα των δημοτών και γι' αυτό χρειάζεται προσωπικό, μέσα, εξοπλισμός, σχέδιο, διαρκής παρακολούθηση για να φέρει στα μεγαλύτερα, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ο δεύτερος στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους παραγωγικούς ανθρώπους της περιοχής μας. Τους υλοτόμους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς που υπάρχουν, όπως στη Διποταμία και στο Νεστόριο, στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ορεινό και εναλλακτικό τουρισμό κτλ. Λεπτομέρειες θα αναφέρω στις ομιλίες μου, στις επαφές που θα κάνω με τον κόσμο και στις επαφές που θα κάνω με τους συγκεκριμένους αυτούς φορείς για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τους στηρίξουμε και αυτά όλα θα περνάνε μέσα από εσάς, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης στην τοπική κοινωνία. Ο τρίτος μεγάλος στόχος για μας είναι να συμβάλλουμε στο να ολοκληρωθούν οι μεγάλες υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής μας, με τις οδοποιίες και με τα έργα που έχουν σχέση με την ποιότητα της ζωής και το περιβάλλον. Αναφέρομαι για παράδειγμα, και αυτά τα λέω μόνο παραδειγματικά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση, στο φράγμα του Νεστορίου που έχει κολλήσει και στο αρδευτικό, στο φράγμα και το αρδευτικό της Διποταμίας που πρόκειται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα να ενταχθεί και να δημοπρατηθεί, που θα είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο της περιοχής, στο ενεργειακό της Διποταμίας, στα αρδευτικά του Κρανοχωρίου και της Πτελέας, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και πρέπει να λειτουργήσουν αποδοτικά το επόμενο διάστημα. Αναφέρομαι στις οδοποιίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί στην περιοχή μας, όπως το ξεκινημένο, θα έλεγα, έργο της σύνδεσης του Νεστορίου με τη Διποταμία, το οποίο είναι συνεχιζόμενο, έχει ενταχθεί και πρόκειται να δημοκρατηθεί το επόμενο διάστημα, αλλά και σε άλλες προτάσεις που θα καταθέσω αναλυτικά το επόμενο διάστημα για την ολοκλήρωση των υποδομών των οδικών αξώνων του Γράμμου, που αυτές οι υποδομές και αυτά τα χρήματα δεν διατίθενται στο πουθενά όπως ορισμένοι σχολιάζουν, διατίθενται γιατί μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις. Και επειδή τώρα τελευταία έχετε ακούσει από τη σημερινή Δημοτική Αρχή ότι έχει έρθει μια καινούργια επένδυση στην περιοχή μας ή πρόκειται να ξεκινήσει μια καινούργια επένδυση, μια πολύ μεγάλη επένδυση από έναν πολύ σοβαρό επιχειρηματία, θέλω να πω και να υπογραμμίσω ότι καμία επένδυση δεν θα μπορούσε να γίνει στην περιοχή του Γράμμου εάν δεν υπήρχαν αυτές οι υποδομές.
αν δεν τρέχαμε κάποτε για να δημιουργήσουμε αυτούς τους οδικούς άξονες. Κανένα μεγάλο φορτηγό δεν θα μπορούσε να μεταφέρει προϊόντα ή παραγωγές από οποιαδήποτε μονάδα της περιοχής του Γράμμου προς την Εγνατία και μέσω της Εγνατίας στους χώρους στους οποίους θα γίνεται η μεταφόρτωση των προϊόντων αυτών, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι οδικοί άξονες. Γι' αυτό παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό πιέζουμε να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές. Ο τέταρτος μεγάλος στόχος για μας είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας και η στήριξη του ορεινού τουρισμού, γιατί υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες στην περιοχή μας που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα και που η κρίση τα προηγούμενα χρόνια τους έχει γονατίσει. Αλλά για να καταφέρουμε, όπως καταλαβαίνετε, να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα, χρειάζονται κάποια πράγματα. Χρειάζεται να υπάρχουν καταρχήν ορισμένοι χώροι λειτουργικοί που να προσελκύουν επισκέπτες. Όπως για παράδειγμα το κέντρο ενημέρωσης Γράμμου που πρέπει να λειτουργήσει, ο νερόμυλος του Νεστορίου, ο χώρος εκδηλώσεων του River Party και πολλοί άλλοι που υπάρχουν και αρκετοί που μπορούν να κατασκευαστούν. Όπως για παράδειγμα τα περιπατητικά μονοπάτια του Γράμμου, τα οποία τα δημιουργήσαμε και έχουν εγκαταληφθεί από όλους μας, από όλους τους φορείς. Ούτε προβάλλονται, ούτε συντηρούνται, ούτε χρησιμοποιούνται. Όπως θα μπορούσαν να έρθουν καινούργιες ιδέες για νέες υποδομές μικρού και μεσαίου προϋπολογισμού που μπορούν να αυξήσουν την επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Όπως επίσης μπορούμε να δούμε μια νέα θεώρηση για την λειτουργία του River Party, ενός χώρου ο οποίος τα τελευταία χρόνια δυστυχώς μένει κλειστός, η εκδήλωση βέβαια γίνεται και γίνεται τώρα τελευταία με νέους όρους και με νέες προϋποθέσεις, αλλά εκεί υπάρχουν σκέψεις από το συνδυασμό μας να ενταχθούμε πλέον σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αφού κάνουμε κάποια μελέτη, να δημιουργήσουμε σοβαρές υποδομές στην περιοχή αυτή, να αλλάξουμε πολλά πράγματα και να βάλουμε και τους τοπικούς επαγγελματίες στη λειτουργία, στην καθημερινή λειτουργία αυτού του χώρου. Βεβαίως χρειάζεται μια διαρκής προβολή και χρειάζονται και πολλά άλλα πράγματα, όπως να ομορφύνουμε τα χωριά μας και το να ομορφύνουμε τα χωριά μας για να γίνουν πιο ελκυστικά στην επισκεψιμότητα είναι να εντάξουμε, αν μπορέσουμε και καταφέρουμε, τις 11 αναπλάσεις των οικισμών που έχουμε ως όριμες μελέτες και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να τις αναφέρω, θα τις πούμε σε κάποια άλλη ευκαιρία. Η πέμπτη ενότητά μας είναι η ενέργεια. Θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Θα γίνουν διάφορες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση της ενέργειας, για την ολοκλήρωση του υδροηλεκτρικού του Νεστορίου. Θα επιδιώξουμε να κερδίσουμε, να πάρουμε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μία καινούργια άδεια για ένα μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στο φράγμα της Διποταμίας, οψέποτε αυτό γίνει. Αλλά και επίσης θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές στα πλαίσια των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή μας. Ο έκτος και ο έβδομος στόχος σχετίζονται με τον φυσικό πλούτο της περιοχής μας και του Γράμμου, δηλαδή με την διαχείριση των βοσκοτόπων και με την διαχείριση των κοινοτικών και των δημοσίων δασών. Εδώ πρέπει να κάνω δύο επισημάνσεις. Η πρώτη είναι ότι η πολιτεία με ένα νόμο άδικο το 2015 πήρε την διαχείριση των δημοσίων των βοσκοτόπων, των δημοσίων δασών από τους Δήμους και την πήγε στην περιφέρεια. Αυτό είναι άδικο, μας αποστερεί πόρους και θα το επιδιώξουμε σε συνεργασία με όλους τους ορεινούς Δήμους να αλλάξει ο νόμος και να επανέλθει η διαχείριση αυτής στους Δήμους. Και το δεύτερο είναι, επειδή μέσα από την διαχείριση των δασών ζει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάνω από 20 υλοτομικοί συνεταιρισμοί και δουλεύουν πάνω από 250 άνθρωποι στην περιοχή μας, θα κοιτάξουμε να συνεργαστούμε με αυτούς, να ακούσουμε τις προτάσεις τους, να γίνει ορθολογική διαχείριση των δημοτικών και των δημοσίων συστάδων, να είναι οι τιμές σωστές για να υπάρχει ένα εισόδημα και διασφάλιση της εργασίας των ανθρώπων αυτών στο ΔΙΝΕΚΕΣ. Τέλος, οι τελευταίες προτάσεις μας είναι η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Θα προχωρήσουμε σε ενοικιάσεις των δημοτικών κτηρίων ξενώνων, άλλων χώρων, εστίασης κτλ. Που ανήκουν στον Δήμο προκειμένου να λειτουργήσουν από τους ιδιώτες και να διασφαλίσουν κάποιες θέσεις εργασίας και κάποιο εισόδημα στους ανθρώπους αυτούς. Είναι η ολοκλήρωση των εκκρεμωτήτων της Δερασέν και τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Ελπίζω
με την προσφυγή που έκανε η σημερινή Δημοτική Αρχή στα δικαστήρια να λυθεί τελειωτικά το πρόβλημα αυτό και στη συνέχεια να ολοκληρώσουμε και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Και ο τελευταίος μας στόχος είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, επειδή όπως θα είδατε όλοι οι προηγούμενοι στόχοι αποσκοπούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, εστιάζονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή στην αύξηση της απασχόλησης και στο εισόδημα των δημοτών. Ο τελευταίος λοιπόν στόχος είναι να διευκολύνουμε ιδιωτικές επενδύσεις, να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις και να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Και το λέω με αφορμή την επένδυση που πρόκειται να γίνει και με τις συζητήσεις που έχουν γίνει και σε άλλα επίπεδα, γιατί βλέπω ότι αρχίζει μετά από τις υποδομές που δημιουργήθηκαν να υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του γράμμου, το οποίο εάν ευοδοθεί, αν γίνει πραγματικότητα, μπορεί να υπάρξουν κάποιες επενδύσεις οι οποίες θα δώσουν δουλειά, θα δώσουν θέσεις εργασίας σε αρκετούς ανθρώπους της περιοχής μας. Αυτή ήταν και η προγραμματική μας στόχη και έρχομαι στο τελευταίο στάδιο της τοποθέτησής μου, που είναι η παράθεση του ψηφοδελτίου. Το ψηφοδέλτιό μας, θέλω να σας πω αρχικά ότι είναι ένα ενωτικό, διαπαραταξιακό και ανανεωμένο ψηφοδέλτιο. Πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαφορετικές απόψεις, πολιτικές ή οτιδήποτε άλλο σε σχέση με την περιοχή μας, αλλά που μας ενώνει ένα πράγμα που είναι ο κοινός παρανομαστής όλων μας. Η αγάπη για αυτόν τον τόπο, η αγάπη για την, η προσπάθεια για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και η διάθεσή μας να δουλέψουμε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Ο συνδυασμός μας έχει 25 άτομα. Είναι ο μέγιστος αριθμός που μπορούμε να βάλουμε στο συνδυασμό, μειωμένος κατά ένα. Θα μπορούσαν να μπουν 26, έχουμε αποφασίσει να μπουν 25 άτομα. Είναι 15 άνδρες και 10 γυναίκες. Δηλαδή καλύπτουμε το ποσοστό του 40% στις γυναίκες. 16 από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό το συνδυασμό δεν έχουν εκλεγεί ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσοι εκλεγούν από αυτούς θα εκλεγούν για πρώτη φορά. Οι 11 από αυτούς συμμετέχουν για πρώτη φορά στα δημοτικά πράγματα σε ένα ψηφοδέλτιο. 4 επίσης από τους 25 είναι παλιοί αυτοδιοικητικοί δήμαρχοι ή πρόεδροι. Ο παλιός δήμαρχος Ακριτών, ο Γιάννης Οτοτονίδης, ο Δημήτρης Ομπαμπούλης, παλιός πρόεδρος κοινότητας Αρένων, ο Κώστας Ολέκος, παλιός πρόεδρος κοινότητας Χρυσής και η Ρένα Φιλιάδου, παλή πρόεδρος της κοινότητας Γράμμου, εννοώ των παλιών καποδιστριακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι των σημερινών τοπικών κοινοτήτων. Τα ονόματα των συμμετεχόντων είναι τα εξής. Ξεκινάω με την Δημοτική Ενότητα Ακριτών. Είναι η Βασιλιάδου Γρηγοριάδου Αναστασία, συνταξιούχος Εμπορικής Τράπεζας, ο Γιώργος Καραβασίλης Αγρότης, η Νικολαίδου Σπυρίδου Κυριακή, πρόεδρος Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού Δυποταμίας, η Σπυρίδου Μαρία, απόφυτος ΑΤΕΗ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Ιδιωτική Υπάλληλος, ο Γιάννης Τοτονίδης, Διευθυντής Σχολείου, πρώην Δήμαρχος Ακριτών, ο Τοτονίδης Κυριάκος, εν ενεργεία στρατιωτικός. Είναι 6 υποψήφοι στην Δημοτική Ενότητα Ακριτών, τόσους δικαιούμαστε να βάλουμε, από τους οποίους εκλέγονται 4 συνολικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη Δημοτική Ενότητα Αρενών έχουμε πάλι 6 υποψηφίους, είναι ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να μπει. Είναι η Γεωργίου Ιγιάννα, ιδιωτική υπάλληλος, ο Ζούτσος ο Κωνσταντίνος, πρώην εκπαιδευτής σχολής οδηγών, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, ο Κεραμάρης Αργύρης, πτυχιούχος πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αυτοαπασχολούμενος και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής του, του Επταχωρίου. Ο Λέκος Κωνσταντίνος, εμπειροτέχνης οικοδομικών εργασιών, πρώην πρόεδρος κοινότητας Χρυσής, όπως ανέφερα. Ο Δημήτρης Μπαμπούλης, δασοπόνος, υπάλληλος διεύθυνσης δασών Καστοριάς, πρώην πρόεδρος Αρενών, πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Νεστορίου και σημερινός Δημοτικός Σύμβουλος. Η Στάμου η Δέσποινα, αντιπρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλλόγου Ζούζουλης.
Στη Δημοτική Ενότητα Γράμμου έχουμε έναν υποψήφιο, την Φιλιάδου Κατερίνα, που όπως ανέφερα είναι πρώην πρόεδρος της Κοινότητας Γράμμου και ιδιωτική υπάλληλος. Και στην Δημοτική Ενότητα Νεστορίου έχουμε 12 υποψηφίους, τόσους δικαιούμαστε να βάλουμε, εκ των οποίων εκλέγονται οι 8 και είναι οι εξής. Ο Αθανασίου Κωνσταντίνος Υλοτόμος, ο Βανόπουλος Νικόλαος αυτοαπασχολούμενος πρώην Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Νεστορίου, ο Γάλλος Βασίλειος Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Ελεύθερος Επαγγελματίας, ο Γιούπας Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας του Αστυνομικού Τμήματος Νεστορίου, η Μέρη Καρανικολοπούλου αυτοαπασχολούμενη πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κρανοχωρίου Πτελέας, ο Χρήστος Κοσμάς υπάλληλος της ΔΟΗ Καστοριάς με μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες, ο Νάτσης Θεόδωρος συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος πρώην γραμματέας της κοινότητας Κυψέλης, η Ιωάννα Νταούτη πρόεδρος συνεταιρισμού του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης, πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων και διεθνούς εμπορίου, ο Ράδος Πασχάλης, πολιτικός μηχανικός, ο Σπύρος Σουκαλόπουλος, αγρότης, η Ανδρομάχη Σουκαλοπούλου, μηχανικός δομικών έργων και ιδιωτική υπάλληλος και η Τσιόλα Νικολέτα, ιδιωτική υπάλληλος. Αυτή είναι η 25 του συνδυασμού μου και με αυτούς θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και εφόσον ο λαός το επιτρέψει, εφόσον οι δημότες μας δώσουν την εντολή, να διοικήσουμε με τον καλύτερο, τον παραγωγικότερο και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σας ευχαριστώ.